Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συζητητές για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω με ένα σχόλιο το οποίο έχει να κάνει με αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Κάτσης, δηλαδή με την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Πεντέλη. Και να πω ότι ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα, αυτό το οποίο ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης επιδιώκουν να κάνουν είναι μια πράξη αναγνώρισης για όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πεδίο και που βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο, τους οποίους οφείλουμε όλοι να ευχαριστούμε γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα είναι και μια, αν θέλετε, διαρκής διαδικασία να μαθαίνουμε στο πεδίο πώς μπορούμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο βία έχει πάρει η χώρα από πολλές μεγάλες δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, ειδικά για την αντιπολίτευση. Απλώς επιτρέψτε μου να πω ότι στο θέμα φωτιές θυμόμαστε με μεγάλη ένταση την αρχαία φράση «Κρήτων του λαλήν το σιγάν», ειδικά σε ό,τι αφορά την έννοια «εν συνέστηση και καμένα». Και να πω ότι ειδικά για το 112, το οποίο είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι πλέον πρίκα της χώρας, δεν είναι πρίκα ενός, είναι πρίκα όλων, ότι έχουμε πλέον τεκμηριώσει ότι είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ καλά στο πεδίο και του οποίου η χρήση δεν ήταν απολύτως αυτονόητη, όπως απέρε από τις σχετικές, αν θέλετε, τα σχετικά στοιχεία του διαγωνισμού. Δηλαδή, θέλω να θυμίσω ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο για να εφαρμοστεί χρειάστηκε να έρθουμε και υπάρχουν και σχετικές επιστολές για τα πολλαπλά τηλεφωνήματα. Χρειάστηκε να έρθουμε σε επαφή απευθείας με τους κατασκευαστές των κινητών τηλεφώνων, έτσι ώστε η συγκεκριμένη τεχνολογία να δουλέψει. Βέβαια, να πω ότι το πιο σημαντικό εδώ πέρα είναι προφανές δεν είναι η τεχνολογία. Το πιο σημαντικό είναι η δουλειά των ειδικών της πολιτικής προστασίας που είναι στο πεδίο, δηλαδή αφενός των πυροσβεστών, αφετέρου των στελεχών της πολιτικής προστασίας που δεν πρέπει απλώς να στέλνουν μήνυμα, πρέπει να στέλνουν το σωστό μήνυμα τη σωστή στιγμή. Οπότε ακριβώς γι' αυτό τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια πέρα από όλες τις άλλες, αν θέλετε, παρεμβάσεις εξαιρετικά μεγάλης ουσίας που έχουν να κάνουν. Τώρα, αναφορικά με το θέμα το οποίο συζητάμε. Υπάρχει ένα δίλημα στη ρυθμιστική πολιτική, το δίλημα του Calling Ridge, το οποίο αφορά γενικά με το πώς ρυθμίζεις την τεχνολογία. Αν το κάνεις πάρα πολύ νωρίς, μπορεί να επηρεάσεις την τεχνολογική εξέλιξη με τρόπους που δεν θέλεις αναγκαστικά να πετύχεις. Αν το κάνεις πάρα πολύ αργά, υπάρχουν ήδη συγκεκριμένες συνέπειες τις οποίες έχεις βιώσει και έτσι η ρύθμιση έρχεται τροχρονισμένη. Άρα πρέπει να προσπαθείς πάντα να βρίσκεις το κατάλληλο σημείο εκείνο στο οποίο η ρύθμιση έρχεται και είναι πραγματικά ευεργετική, τη χρυσή τομή που αναζητούμε πάντα. Αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε ανάμεσα σε άλλα με τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Θα διαπιστώσετε, διαβάζοντας το κείμενο του νομοσχεδίου, ότι υπάρχουν διάφορα σημεία στα οποία υπάρχουν ορισμοί. Δηλαδή, έχουμε πάει και έχουμε ορίσει, έχουμε επεκτείνει μάλλον τον ορισμό των drones. Έχουμε ορίσει το blockchain, έχουμε ορίσει το δίκτυο των πραγμάτων. Την τεχνητή νοημοσύνη δεν την ορίζουμε, αν προσέχετε. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Διότι υπάρχει όλη η συζήτηση για το κείμενο του κανονισμού. Και όλη η προσπάθεια που έχει γίνει είναι η παρέμβαση η οποία κάνουμε να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το κείμενο του κανονισμού, δηλαδή να είναι είτε πράγματα τα οποία είναι σε πλήρη σύμπνοια με τον κανονισμό, είτε πράγματα τα οποία είναι επιπρόσθετα του κανονισμού. Καινοτομούμε με αυτό, ναι, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι που το έχουν κάνει. Έχει παρέμβαση σχετική με την τεχνητή νοημοσύνη η Γερμανία. Έχει παρέμβαση σχετική με την τεχνητή νοημοσύνη η Δανία. Και αυτές είναι χώρες που τις αναφέρουν διεθνώς και τις αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συζήτηση. Δηλαδή, όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα, επιτρέψτε μου να πω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάρα πολύ συχνά, όταν πάει να κάνει τεχνολογικές ρυθμίσεις, επηρεάζεται από τα πεπραγμένα στο πεδίο υφιστάμενων ρυθμίσεων των κρατών μελών. Αυτή είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει διαρκώς. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο, νομίζω, για την Ελλάδα να προσπαθεί σε όλα αυτά τα πολύ καινοτόμα ζητήματα να προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες της επιτρέπουν να έχει μια θέση στο τραπέζι, όχι μόνο εκ των πραγμάτων, από την ουσία του να είναι κράτος μέλος, αλλά και από τη δική της επιπρόσθετη συνεισφορά του να κάνει ρυθμιστικές καινοτομίες. Αυτό λοιπόν είναι που επιδιώκουμε να πετύχουμε ανάμεσα σε άλλο εδώ πέρα, συν ότι υπάρχει και μια ανάγκη η οποία θεμελιώνεται στο πεδίο. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων είναι δεδομένο ότι ισχύει, είναι νόμος του κράτους. Υπάρχει ο κανονισμός που ισχύει για όλους και υπάρχει και η σχετική οδηγία. Οι σχετικές οδηγίες αυτές μάλιστα παίρνουν χρόνο για να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο. Δηλαδή, συγκεκριμένα για τον GDPR, να θυμίσω ότι η οδηγία 680 του 2016, η οποία έπρεπε να ενσωματωθεί ως τις 6 Μαΐου του 2018, δεν ενσωματώθηκε στην ώρα της. Ενσωματώθηκε με το 4624 του 2019. Ο εφαρμοστικός κανονισμός, δηλαδή, 679 του 2016, ενσωματώθηκε αργότερα.
Αυτό πάει να πω ότι χρειάζονται πάρα πολλές φορές να γίνονται επιπρόσθετες επεξεργασίες μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από την προφανή κριτική που μπορεί κανείς να ασκήσει. Υπάρχει μια ουσία. Το τι νομοθετείται ευρωπαϊκά σε ό,τι αφορά τους εφαρμοστικούς νόμους, έρχεται το κάθε κράτος μέλος και κάνει τις πρόσθετες δικές του επεξεργασίες όπως έγινε και με το GDPR. Γιατί το λέω αυτό? Ο GDPR ισχύει για τα πάντα. Η συζήτηση της αλγοριθμικής εκτίμησης αντικτύπου, για παράδειγμα, είναι επιπρόσθετη. Ερχόμαστε να προσθέσουμε στην υφιστάμενη υποχρέωση, η οποία υπάρχει για όλους. Το αναφέρω μερικά για να είναι πιο σαφές. Με χαρά επαναλάβαμε τη συγκεκριμένη αναφορά. Αλλά είναι δεδομένο ότι οι νόμοι του κράτους ισχύουν. Νομίζω είναι δεδομένο για όλους μας, ειδικά σε αυτό το κτίριο. Και να προσθέσω σε σχέση με αυτό ότι είναι προφανές ότι ήμασταν σε πολύ συχνή αλληλεπίδραση και όσμωση με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υπάρχει και αλληλογραφία που έχουμε ανταλλάξει. Προφανώς συζητήσαμε τα πάντα μαζί τους για μία τους λόγους. Για το προφανές. Ότι αυτό το πράγμα, αν δεν το έχει συζητήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα προκύψουν προβλήματα στη συνέχεια. Άρα είναι προφανές ότι αυτή τη συζήτηση την κάναμε. Και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε για το κάθε τι όπως οφείλουμε. Προσθέτω ότι ο κανονισμός. Και για ποιο λόγο μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτή τη ρύθμιση, ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη? Ο κανονισμός έχει έναν προσανατολισμό που είναι λίγο B2B. Business to business, αφορά την αγορά. Εμείς εδώ πέρα θέλαμε, πέρα από το κομμάτι που αφορούν τους κατασκευαστές, να κάνουμε κάποιες πρόσθετες παρεμβάσεις. Και ειδικά για το άρθρο 9, που ερχόμαστε πέρα από όλη την κείμενη νομοθεσία που υπάρχει για τα εργασιακά θέματα, να προσθέσουμε μια υποχρέωση υπέρ του εργαζομένου. Ότι πρέπει να υπάρχει αλγοριθμική διαφάνεια. Καταρχήν, ό,τι κάνουν οι εταιρείες θα το γνωστοποιούν όλες. Αυτό είναι κάτι στο οποίο, επιτρέψτε μου, είναι εξαιρετικά αυτονόητο. Δηλαδή, είναι ένα από τα άρθρα τα οποία θα πρέπει να βρουν τη στήριξη όλων, γιατί είναι υπέρ του εργαζομένου. Το να πείτε ότι θα ήθελα και κάτι άλλο, με μεγάλη χαρά να τα ακούσουμε. Αλλά σε σχέση με το status quo, ερχόμαστε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Δηλαδή, αυτό είναι απλά μαθηματικά. Προσθέτουμε μια υποχρέωση στις επιχειρήσεις. Άρα ισχύουν όλα τα άλλα. Ισχύει ο GDPR, ισχύει η κείμενη νομοθεσία για τα εργασιακά θέματα. Και ερχόμαστε και προσθέτουμε μια υποχρέωση. Νομίζω ότι είναι απολύτως προς την κατάλληλη κατεύθυνση σε σχέση και με το αξιακό πλαίσιο το οποίο έχει η χώρα μας. Γιατί σε τελική ανάλυση αυξάνουμε το επίπεδο της αντίληψης, αυτό που οι Αγγλοσάξονες λένε awareness, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Χωρίς να επιβαρύνουμε δυσανάλογα την τεχνολογική εξέλιξη, είναι σταθμισμένο. Και στην πορεία, όταν θα οριμάσει και η ευρωπαϊκή συζήτηση και θα υπάρξει το κείμενο του κανονισμού, εκεί θα έρθουν και θα προσθεθούν οι υποχρεώσεις που θα αφορούν το σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου. Τώρα, από εκεί και πέρα, ανέφερα την αλγοριθμική εκτίμηση αντικτύπου. Για το Μητρώο Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, πάλι θεσπίζουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις στον ιδιωτικό τομέα. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι σε μια σειρά από ζητήματα να προσθέσουμε πράγματα τα οποία, αν δεν το κάνουμε, θα τα δούμε να υλοποιούνται χωρίς εμάς. Αυτό το φοβάμαι, όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα, είναι αυτό που πάμε να λύσουμε. Πάμε να κάνουμε μια ρύθμιση στο κατάλληλο πλαίσιο για να μπορέσουμε μια σειρά από ενέργειες να τις προλάβουμε, που μπορεί ήδη να συμβαίνουν και να μην το ξέρουμε. Άρα δημιουργούμε ένα πλαίσιο για να μπορέσουμε να εντάξουμε κάποια πράγματα. Δεν θα ισχυριστούμε ποτέ ότι εδώ είναι ο κώδικας του Χαμουραμπή. Ο στόχος είναι να προσθέσουμε ένα λιθαράκι ακόμα στην προστασία συνολικά του οικονομικού και του εργασιακού μας συστήματος. Τώρα, από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να αντιπαρέλθω και κάτι άλλο ως φιλοσοφία που ακούστηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση. Έχω αναφέρει πολύ συχνά και εγώ προσωπικά, και επιτρέψτε μου την αναφορά αυτή, ότι υπάρχει ένας διεισμός σε όλη αυτή την πολιτική. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία λύνουμε εκκρεμότητες χώρας και υπάρχουν και πράγματα στα οποία πρέπει να πάμε και να απελευθερώσουμε το δυναμικό της χώρας. Δηλαδή, τα drones που θέλουμε να βάλουμε στο ταχυδρομικό μας σύστημα δεν αναιρεί τα προβλήματα του ταχυδρομικού μας συστήματος. Αλλά δεν πρέπει να αποτελέσουν δικαιολογία τα προβλήματα του ταχυδρομικού μας συστήματος ή του όποιου συστήματος για όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, είτε ως ερευνητές, είτε ως επαγγελματίες, είτε ως εταιρείες, είτε για το ίδιο το δημόσιο, να απελευθερώσουν το ταλέντο τους. Δεν μπορεί διαρκώς η χώρα να αυτομαστιγώνεται. Πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Δηλαδή, από τη μία, πρέπει η Ελλάδα να μπορέσει σε όλα αυτά τα πράγματα να μπει, γιατί βλέπουμε, πάρτε για παράδειγμα το χώρο του διαστήματος, διαστημικής πολιτικής, γίνεται και κόσπαρα αυτές τις μέρες, που είναι ένα παγκόσμιο συνέδριο εδώ. Είναι πολλές και ενδιαφέρουσες οι εταιρείες οι οποίες υπάρχουν σε αυτό το χώρο.
Να επενδύσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους και το κάνουμε. Η Ελλάδα θα αποκτήσει πρόγραμμα μικροδορυφόρων με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Από την άλλη, υπάρχουν τα παραδοσιακά προβλήματα του υφιστάμενου συστήματος, τα οποία λύνουμε. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν μπορούσες να κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά. Μια εξουσιοδότηση, μια συνταγογράφηση. Λύθηκε. Δεν θα ισχυριστώ ότι λύθηκαν όλα. Σε καμία των περιπτώσεων. Ίσα-ίσα, ο μύτος που θεσμοθετεί αυτό το σχέδιο νόμου, εγώ θα σας έλεγα ότι είναι η απόλυτη πράξη διαφάνειας. Είναι μια διάβια διαδικασιών. Ίσα-ίσα ο μύτος φέρνει το πρόβλημα στην επιφάνεια. Ο ισχυρισμός μου όμως θα ήταν, κυρίες και κύριοι, ότι η βελόνα κινείται. Και κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι έχει κινηθεί μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο τομέα. Ή από όσοι είχαμε συνηθίσει ή από όσοι θα περιμέναμε. Να πω το προφανές παράδειγμα σε σχέση με το ότι η βελόνα κινείται, για να αποδείξω το αυτονόητο, ότι αν είχαμε μια συζήτηση μεταξύ μας πριν από λίγα χρόνια και λέγαμε ότι θα έρθει μια παγκόσμια πανδημία και ότι θα χρειαστούμε εθνικά εμβολιαστικά προγράμματα με ψηφιακό σκέλος και από τα τρία Βαβαρία, Μασαχουσέτη, Ελλάδα, ποιο είναι αυτό το οποίο θα πετύχει εις βάρος των άλλων δύο, πόσοι θα σηκώναν το χέρι τους να πούν η Ελλάδα? Επιτρέψτε μου, κανένας. Αυτό είναι που συνέβη όμως. Συνέβη. Και συνέβη ως αποτέλεσμα της ποιότητας των ανθρώπων μας. Αυτήν απελευθερώσαμε από αυτή την υπόθεση. Είτε του δημοσίου, είτε των συνεργαζόμενων εταιριών. Όλοι και όλες είναι παιδιά αυτής της χώρας. Και πολλοί γύρισαν και πίσω, δεν είχαν φύγει τα τελευταία χρόνια. Άρα, θα έλεγα ότι είναι πράξη τρουνθοκαμιλισμού να μην δεχτούμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει τρομακτικά και πράξη υπερβολής να πούμε ότι έχουν αλλάξει όλα. Γιατί δεν έχουν. Εκκρεμεί να γίνουν πάρα πολλά. Ένα ακόμη λιθαράκι είναι αυτό το σχέδιο νόμου. Λύνει εκκρεμότητες του χθες. Ανέφερε ο Θοδωρής Λιβάνιος αναλυτικά την ιστορία του Μητρώου Αρένων. Είναι ένα συμβολικό παράδειγμα αυτό. Είναι ένα συμβολικό παράδειγμα του πώς κάποτε ξαναγυρνάγαμε σκαρτέλες και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ακόμα υπάρχουν καρτέλες. Ακόμα υπάρχουν στιβαγμένα αρχεία συνολικά, στις εφορίες, στις πολεοδομίες, στα υποθηκοφυλακία. 700 εκατομμύρια έχει το Ταμείο Ανάκαμψης για να τα ψηφιοποιήσουμε αυτά. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την υπέρβαση. Ταυτόχρονα, 4 πιστοποιητικά κληρονομιάς υπάρχουν μέχρι σήμερα, θα γίνουν 1. Υπήρχαν 25 πιστοποιητικά αντίστοιχα που απλοποιήσαμε πρόσφατα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που έγιναν 1. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, τα οποία ο μύτος τον τα φέρει στην επιφάνεια. Αλλά βήμα-βήμα θα αλλάξουν. Το να κάνουμε αυτή την επίλυση όμως δεν μπορεί να γίνει δικαιολογία να μην κάνουμε το άλλο. Πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Πρέπει να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε και το δυναμικό μας στα πράγματα τα οποία είναι η πρώτη γραμμή, γιατί μπορούμε. Δεν μιλάω για μας. Μιλάω για τους ανθρώπους μας. Μιλάω για τους ανθρώπους που είναι απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων, ειδικοί στην πληροφορική, εταιρείες, startups, ερευνητικά κέντρα. Το έχουν, να το πω απλά. Γιατί να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να τα απελευθερώσουν? Ένα βήμα ακόμη είναι αυτό. Γιατί να μην το κάνουμε λοιπόν αυτό το βήμα? Είναι η ώρα για να γίνει. Είναι ένα ακόμη βήμα. Και ακριβώς γι' αυτό το εισηγούμαστε σήμερα και ζητάμε την υπερψήφισή του. Σας ευχαριστώ πολύ.